Με βλέπετε που γελάω στο εξώφυλλο. Είναι αστείο το σημερινό. Είναι και αστείο, είναι και εκπαιδευτικό όμως. Καθίστε. Να χαίρομαι που η φιλαργυρία του γονιού μου νίκησε την ομοφοβία τους. Αγαπητή κυρία Θέκλα, ανακάλυψα πρόσφατα το κανάλι σας και δεν περνάει η μέρα που να μην παρακολουθήσω 2-3 βίντεο. Αγάπη μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και τον κόπο σας. Η βοήθεια που προσφέρει η εκπαίδευσή σας είναι ανεκτίμητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας γράφω και εγώ τα δικά μου και αν έχετε το χρόνο να το διαβάσετε καλώς, αν όχι δεν θα με πειράξει καθόλου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά τα email και περιορισμένος ο χρόνος. Δεν θέλω να κουράσω με τη μεγάλη ιστορία μου, οπότε θα προσπαθήσω να τα πω συνοπτικά. Είμαι μια κοπέλα 28 χρόνων. Οι γονείς μου πάντα είχαν σαν κύρια έγνοια τους τα χρήματα, την περιουσία, το τι έχουμε, τι φαίνεται ότι έχουμε και τι έχουν οι άλλοι. Σε αυτό ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους εμείς. Αυτό εμένα με ενοχλούσε, γιατί μου θύμιζαν τους επιφανειακούς ανθρώπους που έβλεπα στην τηλεόραση και δεν ήθελα οι γονείς μου να είναι έτσι. Αυτό όμως που με πείραζε πιο πολύ και ψυχολογικά μου έκανε κακό, ήταν ότι από πολύ νωρίς άρχισαν να μου εκφράζουν ότι τα ενδιαφέροντα μου είναι άχρηστα, δεν έχω όνειρα που θα μου προσφέρουν μια καλή ζωή, επειδή έλεγα από παιδί ότι ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός και δεν θα έβγαζα πολλά λεφτά, και ότι δεν θα προκόψω αν δεν έχω έναν πλούσιο άντρα να μου προσφέρει μια καλή ζωή. Πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο επειδή ήμουν κορίτσι, αλλά και επειδή δεν ήθελα να γίνω κάτι καλό. Και μου άρεσε η μουσική και η τέχνη. Ο αδελφός μου είχε και εκείνος πίεση να γίνει κάτι κυριλέ, όπως και έγινε. Αλλά δεν του έλεγαν ποτέ πρέπει να έχει γυναίκα με καριέρα για να έχει καλή ζωή. Εμένα ήταν πάντα θέμα συζήτησης. Έλα όμως που εγώ είμαι λεσβία, κάτι που τους είπα όταν ήμουν πανεπιστήμιο και είχα την ευκαιρία να κάνω σχέση. Δεν το δέχτηκαν. Έλεγαν ότι δεν είμαι, νομίζω ότι είμαι, ότι με παρέσυραν και ότι εκείνες, δεν έλεγαν τη λέξη, είναι σαν άνδρες, οπότε δεν είμαι και να πάω σε ψυχολόγο. Στην αρχή λέω, οι γονείς μου είναι από άλλη εποχή και προσπαθούσα να το καταλάβω. Τους είπα ότι το ήξερα από το Λύκειο, ότι τα άτομα στο οποία αναφέρονται είναι transsexual και όχι ομοφιλόφιλα και εγώ δεν θέλω να είμαι άντρας, ότι ψυχολογικά είμαι μια χαρά κλπ. Αλλά τίποτα. Καυγάδες συνέχεια, μέχρι που δεν μιλούσαμε για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά πολύ απλά δεν μιλούσαμε γι' αυτό. Ήταν the elephant in the room που λένε και στα αγγλικά. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι κάτι το οποίο υπάρχει αλλά δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ο αδελφός μου και οι φίλες μου με στήριξαν. Ποτέ δεν γνώρισαν την κοπέλα με γονείς μου. Όταν χώρισα και ήρθα πίσω στην πόλη μου και έπιασα δουλειά σε φροντιστήριο, ήμουν για πολύ καιρό μόνη μου. Οι γονείς μου όταν ανέφεραν το θέμα μια φορά λόγω του ότι βρήκαν ένα πολύ καλό γαμπρό, είχε περιουσία, αυτό ήταν και καλός γαμπρός, και άρχισαν πάλι οι καυγάδες, σταμάτησαν και πάλι. Πριν ένα χρόνο και γνώρισα μια γυναίκα σε dating app, σε ιστοσελίδα γνωριμιών. Λέω κάτι τέτοια δεν οδηγούν πουθενά και δεν θα συνεχίζω κάτι από το τηλέφωνο και μετά να συνδεθώ και να πληγωθώ. Ήταν από άλλη πόλη, οπότε είπα εγώ δεν θέλω πολλά πολλά χωρίς γνωριμία από κοντά. Εκείνη όμως φάνηκε διαφορετική. Κανόνισε αμέσως να έρθει να βγούμε. Περάσαμε τέλεια και υπήρχε αμέσως connection, σύνδεση δηλαδή, συνδεσιμότητα. Κατάλαβα βέβαια ότι είναι και οικονομικά πολύ καλά γιατί είχε ακριβό αυτοκίνητο, η τσάντα μάρκα, τα τακούνια μάρκα, το φόρεμα, τέλος πάντων κατάλαβες. Εγώ που είχα ένα απλό μισθό, έβαλα το φτηνό παπούτσι και μου έσπασε το τακούνι και γελάσαμε. Δεν είχα θέμα βέβαια γιατί η συμπεριφορά της κοπέλας είναι απλή, με χιούμορ και καλοσύνη. Λέω πολλά και θα σε κουράσω. Τέλος πάντων, εδώ και κάποιους μήνες ζούμε μαζί, μπράβο, αφού βρήκα δουλειά στην πόλη της. Εκείνη δεν μπορούσε να μετακομίσει. Μια και έχει μια πολύ καλή δουλειά από την οποία κερδίζει αρκετά χρήματα και επίσης εγώ ζούσα στο Νίκη και εκείνη είχε δικό της σπίτι. Ήταν λογικό να έρθω εγώ. Γέλασα με την ιδέα ότι έχει ένα πολύ κυριλέ επάγγελμα όπως ήθελαν οι γονείς μου να πάρω άνδρα με τέτοιο επάγγελμα, αλλά σίγουρα δεν τους ήρθε όπως το περίμεναν τους γονείς μου. Οι γονείς μου πριν λίγο καιρό δεν ήθελαν να ξέρω. Τους είπα έχω σχέση, τους είπα γιατί φεύγω, αλλά ως εκεί. Πριν 3 μήνες ήρθα με σπρώξιμο από τον αδελφό μου στη γιορτή μου να με δουν.
Περίμενα ψυχρότητα και τυπικά να με δουν λίγο και να φύγουν. Στο τηλέφωνο έτσι φάνηκε. Όταν ήρθαν όμως, η στάση τους άλλαξε. Ενώ με το ζόρι μιλούσαμε λίγο στο τηλέφωνο, τώρα ήταν σαν να μην έχουν θέμα με το ότι είμαι με γυναίκα. Τους άρεσε το σπίτι και ήθελαν ξενάγηση και ξέρω ότι τους άρεσε επειδή ήταν μεγάλο φυσικά. Ρωτούσα για το κάθε τι και έκαναν όχι και τόσο κρυφές χαρές. Μιλούσα στη σύντροφο μου πιο πολύ από εμένα για τη δουλειά της φυσικά. Από τότε η συμπεριφορά τους είναι σαν να είμαστε μια χαρά οικογένεια και έρχονται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σταμάτησαν να είναι ομοφοβικοί. Το κρύβουν γιατί κάνουν χαρά για τα οικονομικά. Δεν είναι κρυφό. Η μαμά μου όταν δεν ήταν η σύντροφός μου, ήθελε να βγάλουμε τα κοσμήματα της φίλης μου να τα βλέπουμε. Α, καλά. Ο αδερφός μου λέει να μην έχω παράπονο. Άλλοι περνούν πολύ χειρότερα και έστω και αν έχει μεγάλη δόση υποκρισίας, τουλάχιστον έχω αποδοχή. Οι φίλες μου επίσης συμφωνούν να μην έχω παράπονο και θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα. Έχω άδικο όμως που δεν νιώθω έτσι. Όχι, κόρη μου, δεν έχεις άδικο. Ζητώ πολλά. Έχω παράπονο που είναι ψεύτικη αποδοχή τους. Έχω παράπονο που πάντα με θεωρούσαν άχρηστη και ότι πρέπει ένας άντρας ή έστω ας πάει και το παλιάμπελο αφού με αποκίνες όπως λέει και η μαμά, μία γυναίκα να μου προσφέρει μια καλή ζωή. Έχω πρόβλημα που νιώθουν απόρριψη για όλα όσα είμαι αλλά προσποιούνται πως όλα είναι καλά επειδή έχω ζωή όπως θα ήθελα. Θα μου πείτε γιατί γράφεις αντί να τους πεις μακριά. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν όλα άσχημα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και οι καλές στιγμές, ήταν και η αγάπη, δεν ήταν πάντα δηλητήριο. Ήταν και στιγμές στις οποίες με νοιάστηκα. Ήταν και καλές στιγμές. Φοβάμαι ότι αν τους χάσω θα το μετανιώσω που έφυγαν τα χρόνια χωρίς να τους βλέπω. Έχω πολύ θυμό μέσα μου, αλλά δεν ξέρω τι είναι πιο καλό θα κάνω. Και της έγραψα της φίλης, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου, πρέπει να το κάνουμε vlog. Και μου λέει, Θέκλα, με ευχαριστώ που αφιέρωσες χρόνο στο email μου. Χαίρομαι πολύ που είναι χρήσιμο θέμα. Πράγματι, οι γονείς μου παίζουν μόνοι τους στην κατηγορία τους. Δεν έχω ξανακούσει αυτό. Ξέχασα να αναφέρω ότι έχω μιλήσει στη σύντροφό μου για το θέμα και το μόνο που την πειράζει είναι που εγώ στενοχωριέμαι. Κατά τα άλλα, το θεωρεί αστείο και με βοηθάει να το γελάω και εγώ κάποτε το όλο σκηνικό. Πραγματικά είναι για γέλια οι γονείς σου. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Γελοί. Όχι αστείοι, είναι γελοί. Είναι γυαλοί γιατί έχουν όλο το σετ των κοινωνικών προκαταλήψεων των λίγων ανθρώπων. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια εγώ. Εδώ θα διαβάσω ένα πολύ ωραίο κείμενο που μου στείλε η χρήστης με το ψευδόνυμο Jacques Alexander, το οποίο έρχεται σαν να και απαντάει ακριβώς επί των προβληματισμών σου. Γράφει λοιπόν η Jacques. Επειδή στα τελευταία vlogs γίνεται λόγος διαρκώς για τις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, για την κακοποίηση η οποία βρίσκεται σε μια απίστευτα τοξική ανωδική πορεία, λες και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της, αλλά και για το φαινόμενο της συνεξάρτησης, λέει Jacques, με αφορμή κάποια σχόλια θα ήθελα να ξεδιπλώσω κάποιες σκέψεις μου. Προσφάτως έγινε ένα σχόλιο στην κοινότητα που λίγο έως πολύ έλεγε πως δεν έχει λεχθεί ποτέ τίποτα θετικό για τους γονείς εδώ στο κανάλι, με αποτέλεσμα να ακυρώνουμε την κοινωνική τάξη και οι υπέροχοι εντός αγωγικών γονείς να καταλήγουν στα γυροκομεία. Τα άτομα που προάγουν αυτήν την νοοτροπία, νοοτροπία συγχωροχάρτη την αποκαλώ εγώ, είναι τα άτομα που επαναθυματοποιούν με ανίερο τρόπο τα θύματα από φόβο μην κλονιστούν τα θεμέλια της κοινωνίας. Αναρωτιέμαι, η κοινωνία που χτίζεται τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, με τόσο κόπο, επιθυμείται να είναι η κοινωνία του ψεύδους ή η κοινωνία της αλήθειας? Η κοινωνία του μίσους ή η κοινωνία της ανθρωπιάς? Η κοινωνία του δικαιωματισμού ή η κοινωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Έως και τώρα η επιθυμία των πολλών προστάζει μια κοινωνία άνηση, μια κοινωνία άδικη, μια κοινωνία τοξική, μια κοινωνία που τα προσωπικά θέλω αντικαταστάθηκαν με τα στερεότυπα, η ανθρωπιά με την κακία, η αλήθεια με το ψέμα, η αγάπη με το συμφέρον, η χαρά με την δυστυχία, τα υψηλά ιδανικά με τον ηλισμό, η γνώση με τον ελιτισμό, ο έρωτας με την pop κουλτούρα, η ύπαρξη με το κενό. Η τοξικότητα έγινε συνήθεια, η βία πήρε τη μορφή της καθημερινότητας, ο ρατσισμός απέκτησε πρόσωπο, η μάζα μετατράπηκε σε μαστίγιο,
και όλοι μας καταντήσαμε απλώς ξένοι μεταξύ μας. Βρισκόμαστε στο έτος 2021. Τελικά απεδείχθη απλά ένας αριθμός, διότι οι αριθμοί δεν φέρνουν τη σοφία. Η επιστημονική εξέλιξη δεν φτάνει όταν ο νους είναι αδούλευτος, όταν η πνευματική παιδεία των περισσότερων είναι ανύπαρκτη και όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατερκρεουργούνται καθημερινά. Ρωτώ λοιπόν, λέει Ζακ, άνδρες και γυναίκες όλων των ερωτικών προσανατολισμών, πόσοι από εσάς δεν βρεθήκατε σε γάμους για να εκπληρώσετε το κοινωνικό δήθεν πρότυπο, για να ευχαριστήσετε τους γονείς σας που είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο σας δημιούργησαν ενοχές, γιατί ακόμα δεν έχετε δημιουργήσει οικογένεια, λες και η οικογένεια βρίσκει κάποιος μόνο εντός γάμου. Μα αυτό που δεν τους πληροφόρησε κανείς είναι πως την ευτυχία δεν τη βρίσκεις με το στανιό μέσα σε ένα γάμο. Και συνεχίζω, λέει Ζακ, πόσοι από εσάς έχετε φέρει παιδιά στον κόσμο γιατί οι γονείς σας ήθελαν εγγόνι, γιατί έτσι σας είπαν είναι το κανονικό, γιατί έτσι προστάζει ο νόμος των ανθρώπων. Σας ρωτάω, πόσοι από εσάς παραμένετε σε γάμους φάντασμα επειδή δεν θέλετε να το μάθουν οι γονείς, συγγενείς, φίλοι, ακόμα και τα ίδια σας τα παιδιά, γιατί τι θα πει ο κόσμος, γιατί τα παιδιά σας θέλουν μαζί, γιατί η κοινωνία διατάζει και εσύ χοροπηδάς, ρε κλόουν, τσίρκο έκανε στη ζωή σου, ξύπνα. Πόσοι από εσάς, ενώ ήσασταν σε σχέση η οποία όδευε προς το τέλος της, ξαφνικά προέκυψε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και εσείς οι τόσο έξυπνοι δημιουργήσατε μια νέα μόδα, πρώτα πολιτικός γάμος, μετά θρησκευτικός και βάφτιση, χωρίς να αναλογιστείτε τις συνέπειες των επιλογών σας, συνέπειες που βύθισαν εσάς σε ψεύτικες ζωές, σε ψεύτικες οικογένειες, γιατί έτσι θέλουν οι γονείς, γιατί έτσι ορίζει η κοινωνία. Σας έχουν πείσει πως αν ξεστρατήσετε από το κοπάδι, σας περιμένει η σφραγίδα, το στίγμα, όπως μαρκάρονται τα ερήφια πριν τη σφαγή. Το στίγμα αποτελεί ανάσα δροσιάς για την κοινωνία, μια ψυχική εξόντωση για εσένα. Έχουν εφεύρει τόσους τίτλους όσους δεν διαθέτει ούτε ο οίκος του Windsor. Αυτή είναι χωρισμένη με παιδιά, η άλλη είναι ζωντοχείρα και άκληρη, αυτός είναι χωρισμένος, αυτή είναι χείρα, αυτός είναι χείρος, αυτή είναι ορφανή, αυτός ορφανός, αυτή είναι λεσβία, αυτός είναι αδερφή, αυτός είναι απένταρος, αυτή δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Μα πόσο χοντρή είναι αυτή, πόσο αδύνατος. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση, λέει Ζακ. Η λέξη λεσβία δηλώνει καταγωγή εξαιτίας της Σαπφούς, ποιήτρια με καταγωγή από τη Λέσβο, η οποία εμνούσε το γυναικείο έρωτα μέσα από τη λυρική αιωλική γραφή, ίσως η σπουδαιότερη λυρική ποιήτρια κατά την αρχαιότητα. Ο δε μέγας διδάσκαλος Αριστοτέλης αποκαλούσε λεσβιάζουσες όσες γυναίκες διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Θα μπορούσε κανείς να πει πως αναφερόντας το φεμινιστικό κίνημα της εποχής. Να ενημερώσω, λέει Ζακ, πως δεν είναι όλες οι φεμινίστριες γυναίκες ομοφιλόφιλες, κάτι που εξυπηρετεί την νοοτροπία της πατριαρχικής δομής, μιας και διαδίδουν πως οι ομοφιλόφιλες μισούν τους άνδρες. Κύριοι, απλώς ανήκουμε σε διαφορετική φύση. Μορφωθείτε επιτέλους. Η λέξη αδερφή καταδεικνύει συγγένεια βιολογική πνευματική δύο ή περισσότερων ατόμων. Ουδε μία σχέση έχει με τον άθλιο ορισμό που χρησιμοποιούν όσοι δεν θεωρούν άνδρες τους ομοφιλόφιλους. Δεν αποτελεί κοινωνικό στίγμα να είσαι ομοφιλόφιλος ομοφιλόφιλη. Και συνεχίζω. Όχι, δεν αναφέρομαι σε περασμένες δεκαετίες, μα σε τούτη εδώ την εποχή. Τίτλοι και αναφορές σε ζωές τις οποίες δεν γνωρίζουν, αλλά ακόμα και αν γνώριζαν, δεν τους έδωσε κανείς το δικαίωμα να τις σχολιάζουν. Άραγε όλοι αυτοί που καραδοκούν στη γωνία για να σε λασπολογήσουν, τι έχουν να μας πούν για τη δική τους ζωή? Τίποτα. Όχι μόνο γιατί δεν έχουν ζωές να ζήσουν, αλλά γιατί η σοφή εντός εγωικών κοινωνία τους δίδαξε πώς να είσαι ο καλύτερος δικηγόρος με τα λάθη σου, αμήλικτος δικαστής με τα λάθη των άλλων και ψυχρός εκτελεστής τους. Και ξαναρωτώ, λέει Ζακ, πόσοι από εσάς είστε σε σχέση για να επιδεικνύετε τη σχέση και όχι γιατί σας ξύπνησε το συναίσθημα ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα σας? Πόσοι από εσάς αισθάνεστε παράτεροι σε παρέες ζευγαριών, λες και αυτό είναι η νόρμα? Πόσοι από εσάς που έχετε παρευρεθεί σε γάμους αισθάνεστε ενοχικά γιατί δεν έχετε παντρευτεί? Σαφώς και δεν υπάρχει το αίσθημα αυτής της ενοχής. Είναι η πλήση εγκεφάλου ετών που έχει ποτίσει και τους 86 δισεκατομμύρια νευρώνες σας, μετατρέποντας την ύπαρξή σας σε μια αιώνια φυλακή. Πόσοι από εσάς είστε ομοφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλες και επιλέγετε την ετεροκανονικότητα γιατί δεν αντέχετε άλλο ένα δάκτυλο να αιωρείται πάνω από το κεφάλι σας? Γιατί δεν αντέχετε μήπως και αποκαλυφθεί η φύση σας, η πραγματική σας φύση, στέλνοντάς σας ως άλλους λεπρούς σε μια νέα σπίνα λόγκα? Πόσοι υποτοπατήσατε
πώς υποδοπατήσατε το διαφορετικό ερωτικό σας προσανατολισμό, επιλέγοντας συμβίωση με άτομο του αντίθετου φύλου, βιώνοντας το βιασμό κατά τη διάρκεια της συνουσίας, έναν βιασμό που σας επέβαλε η κοινωνία, αλλά για τον οποίο ευθύνεστε μόνο εσείς που τον επιλέξατε. Πόσοι από εσάς αισθάνεστε μίσος για τα παιδιά που φέρατε στον κόσμο, μιας και δεν το διαλέξατε, διαλέξαν άλλοι για εσάς, και εσείς προκειμένου να τους ευχαριστήσετε και να εκπληρώσετε την κοινωνική επιταγή, μια επιταγή που εξαργυρώνεται με ψεύτικα γέλια και πλασματικές χαρές, τα φέρατε στον κόσμο και τώρα στο πρόσωπο τους βλέπετε τη ζωή που δεν ζήσατε, τα εμπόδια που σας προκαλούν, τις έγνοιες που δεν θέλατε, γιατί ναι, ρημάδα κοινωνία, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά, όχι επειδή δεν τα αγαπούν όπως με απόλυτα χειριστικό τρόπο τους ενημερώνεται, αλλά πολύ απλά γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια συναισθηματικά θέλω, γιατί οι προσωπικές συνδεταγμένες μας είναι διαφορετικές, γιατί ο δείκτης ευτυχίας του καθενός δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Γιατί ο καθένας αγκαλιάζει μια διαφορετική ιθάκη και γιατί του καθενός το δέντρο έχει άλλα κλαδιά. Και θα συνεχίσω να σας ρωτάω, λέει Ζακ, πόσοι από εσάς χωρίσατε με τον την σύντροφό σας γιατί δεν άρεσε στους γονείς? Πόσοι από εσάς ενώ βρισκόσασταν σε μια ευτυχισμένη σχέση, τα λόγια των γονιών, των συγγενών, των φίλων κατέστρεψαν τη σχέση αυτή και από αιώνιοι εραστές καταντήσατε τέφρα στον άνεμο? Πόσοι από εσάς παρατήσατε σπουδές, καριέρα γιατί σας είπαν «έλα μωρέ, φτάνει τώρα, ώρα να νοικοκυρευτείς»? Πόσοι από εσάς δεν παρατήσατε ένα επάγγελμα που σας εξέφραζε, που σχεδόν άγγιζε τη θεωρία του Κομφούκιου γιατί οι γονείς δεν το ενέκριναν? Πόσοι από εσάς είστε έρμια των άλλων και κάθε μέρα σε αυτό εδώ το κανάλι ψάχνετε απεγνωσμένα να βρείτε λύσεις γιατί πνίγεστε από τη θηλιά που σας πέρασαν οι εντολές και τα θέλω των άλλων? Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί σε προσωπικά μου σχόλια ξεδιπλώνω τα προσωπικά μου βιώματα? Θα σας απαντήσω. Μήπως και αναγνωρίσετε το πρόσωπο σας σε αυτά? Αν είστε θύματα, να ουρλιάξετε για βοήθεια. Και αν είστε οι θύτες, μήπως και λάμψει η λιχνία της ανθρωπιάς μέσα σας και σταματήσετε τα εγκλήματά σας? Ξέρετε γιατί μοιράστηκα τη ζωή της Έλσα εδώ μαζί σας? Η Ζακ είναι μια φίλη εδώ στο κανάλι, η οποία μας έχει μιλήσει για την ιστορία της ερωμένης της Έλσας, μιας γυναίκας που αγαπούσε. Λέει να σας υπενθυμίσω πως η μητέρα της τη γονιοποίησε, η μητέρα της τη γονιοποίησε, τη θυματοποίησε, την οδήγησε στη φυλακή της συνεξάρτησης και έπειτα με μαιστρικό τρόπο την οδήγησε στο θάνατό της. Λίγοι κατανόησαν τότε το μήνυμα που προσπάθησε να περάσει ο άδικος χαμός της. Και συνεχίζω. Το κάνω ώστε να αφυπνιστείτε, να πάψετε να τοποθετήσετε σε βάθρο τίτλους και ψεύτικα συναισθήματα. Να πάψετε να αποζητάτε τη στοργή και την αγάπη από ανθρώπους που δεν έχουν μέσα τους ψυχή, για να μην καταλήξετε σε ένα τεφροδοχείο, είτε γιατί το επιλέξατε, είτε γιατί το επέλεξαν άλλοι για σας. Ξέρετε γιατί ξεγεμνώνουμε την αλήθεια μας? Για να σας παροτρύνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Η αλήθεια φέρνει τη λύτρωση και αυτή με τη σειρά της την πνευματική ίαση. Τώρα θα μου πείτε, τι σχέση έχει το σχόλιο μου «Υπερίσχια χάρη εντός εγωικών» γράφτηκε στην κοινότητα που και πώς σχετίζεται η συνεξάρτηση? Ακολουθούν οι απαντήσεις. Συνεξάρτηση. Το συνεξαρτώμενο άτομο ζει και αναπνέει για να φροντίζει τους άλλους. Έχει ακυρώσει πλήρως τη δική του υπόσταση και υπάρχει μόνο μέσα από την εκπλήρωση των θέλων των άλλων. Οδηγείται ώρα με την ώρα στην αυτοκαταστροφή. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί σε άκρως κακοποιητικές και καταστροφικές σχέσεις υψηλής τοξικότητας και βίας. Το συνεξαρτώμενο άτομο δεν διαθέτει προσωπική ταυτότητα, ώστε ο μετοπίος λοβός που πλέον βρίσκεται σε νάρκη να τον προστατέψει από την ψυχοσυναισθηματική και σωματική καταστροφή. Το συνεξαρτώμενο άτομο δεν έχει παρελθόν, μιας και δεν γνώρισε ποτέ τον εαυτό του. Και δεν έχει παρόν, μιας και το πραγματικό αντικαταστάθηκε από το ψευδεσιακού τύπου καταστάσεις. Μιας και το πραγματικό αντικαταστάθηκε από ψευδεσιακού τύπου καταστάσεις. Το μέλλον του είναι αβέβαιο. Κάποια από τα συμπτώματα είναι: έρχονται από άτομα τα οποία τους έχουν μονίμως ανάγκη, μιλάει για τη συνεξάρτηση του Ζακ, νιώθουν πληρότητα όταν ικανοποιούν τις επιθυμίες των άλλων, νιώθουν ξεχωριστοί όταν οι άλλοι δείχνουν να εξαρτώνται από αυτούς, ακυρώνουν τα προσωπικά τους θέλω, υπάρχει υπερδιέγερση στις πράξεις τους, περιμένουν από τους άλλους ανάλογες συμπεριφορές, νιώθουν την αδικία να τους κατακλείζει όταν οι άλλοι δεν εκτιμούν τις πράξεις τους, νιώθουν ανασφαλείς όταν παίρνουν και ασφαλείς όταν δίνουν, τους διαπνέει χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουν διαρκώς ενοχές, έχουν πολλά πρέπει στη ζωή τους, φοβούνται να κάνουν λάθη, αυτομαστιγώνονται μέσα από πλασματική αυτοκριτική. Επίσης παρατηρείται μεγάλη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων.
Ένα συνεξαρτώμενο άτομο φοβάται να εκφράσει αλλά και να δεχτεί τα εσωτερικά του συναισθήματα, πιστεύουν πως είναι ανάξιοι αγάπης και αποδοχής, θέλουν διαρκώς να ελέγχουν τις καταστάσεις αλλά και τις συμπεριφορές των άλλων και μόνο στη σκέψη απώλειας του ελέγχου χάνουν τις φαινομενικά άρτιες ισορροπίες τους. Είναι ευκολόπιστοι και λένε εύκολα ψέματα, το όχι είναι σχεδόν ανύπαρκτο στο λεξιλογιό τους, δεν αντέχουν να χάσουν από τη ζωή τους άτομα τα οποία σήμαιναν πλασματικά για αυτούς, διακατέχονται από ένα μόνιμο αίσθημα απολογίας προς τους άλλους. Άρα τα συνεξαρτώμενα άτομα ως βασική συμπτωματολογία έχουν την άρνηση, την απόθυση, την έλλειψη επικοινωνίας, την απουσία ορίων, το θυμό, την εξάρτηση, την κακοποίηση, τον έλεγχο, τα σεξουαλικά προβλήματα, την απουσία συνέστησης. Και τώρα θα αναρωτηθείτε πώς εγκλωβίστηκα στη φυλακή της συνεξάρτησης. Το κλειδί ώστε να ανοίξει η πόρτα όλων αυτών των αναρωτήσεων αλλά και να βρεθεί η λύση είναι στα πρώτα χρόνια του ανθρώπου, στο πρώτο περιβάλλον προστάτη, το οποίο αποτελείται από τους βιολογικούς ή θετούς γονείς, πνευματικούς γονείς, κηδεμόνες, ζευγάρια γονέων, είτε ετεροφιλόφιλα είτε ομόφιλα, μονογονικές οικογένειες. Κάθε φορά το αναλύω για να καταλάβετε επιτέλους πως δεν υπάρχει ένα και μοναδικό καλούπι οικογένειας. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο προέρχεται από ένα κακοποιητικό και δυσλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο έβριθε από άκαμπτους αντί το κύριο μέλημα να ήταν η σχέση στοργής και εμπιστοσύνης, ένα τοξικό περιβάλλον όπου οι προστάτες του παιδιού ήταν ανύπαρκτοι, βυθισμένοι στους δικούς τους χαμένους εαυτούς που προέκυψαν από τα βιώματα και τις μεταβιβάσεις των δικών τους γονέων. Ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να ήταν προσκολλημένο σε θρησκευτικά δρόμενα θρησκόληπτου χαρακτήρα, υπό τη σκέπη του φονταμενταλισμού, τζόγος, υπερκαταναλωτισμός, μηδενική ενεργητικότητα, επικοινωνία, μηδενική ενεργητική επικοινωνία, εθισμός στο σεξ, κακές διατροφικές συνήθειες, εξαντλητικές δίαιτες, χρήση ουσιών και αλκοόλ, εθισμός στην πορνογραφία, ανισότητα των φύλων λόγω πατριαρχικής δομής, ανισότητα στην ανατροφή των παιδιών, παρεμβατικότητα, έλλειψη σεβασμού, διαρκές υβριολόγιο, λεκτική, ψυχική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αδιαφορία για την εγκύκλια και την πνευματική μόρφωση του παιδιού. Είναι αυτό το πρώτο περιβάλλον λοιπόν που δημιουργεί άτομα θύματα και θύτες του ίδιου του εαυτού, μα και αυριανή θύτες των άλλων. Είναι τα άτομα τα οποία απορροφούν από αυτή την κακοποιητική δυσλειτουργική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να γίνουν ένα με αυτή, μιας και δεν διαθέτουν την κριτική ικανότητα να ξεχωρίσουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Παιδιά τα οποία προέρχονται από τοξικά και άκρως κακοποιητικά περιβάλλοντα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν διαθέτουν προσωπική ταυτότητα, δεν αναπτύχθηκαν υγιώς τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά, δεν απέκτησαν υγιή επαφή με την πραγματικότητα, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει σχέση στοργής και εμπιστοσύνης. Απέκτησαν λανθασμένη εικόνα για τις συμπεριφορές των ανθρώπων, αντικατέστησαν την αγάπη με την κακοποίηση, το νιάξιμο και το ενδιαφέρον με τη συναισθηματική εξάρτηση. Γονεοποιήθηκαν βυθίζοντας τη ζωή τους σε συναισθηματικά μομιχτικές σχέσεις, θυματοποιήθηκαν χάνοντας το κουράγιο να παλέψουν και να πιστέψουν στη ζωή, μιμήθηκαν το πρώτο τους περιβάλλον και μετέφεραν τις ίδιες κακοποιητικές συμπεριφορές στα παιδιά τους. Τα συνεξαρτώμενα άτομα λοιπόν καθημερινά στέλνουν επιστολές σε αυτό το κανάλι για να αποκαλύψουν την κακοποίηση, γονεοποίηση, θυματοποίηση από τους γονείς εντός εισαγωγικών, τη λεκτική ψυχική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση από σύντροφο, άνδρα ή γυναίκα, εκλιπαρώντας για λύσεις και μια στάλα αγάπης, και είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Τα συνεξαρτώμενα άτομα, τα οποία από θύματα μεταμορφώθηκαν σε θύτες συνανθρώπων μας, εκεί έξω, πιστεύοντας πως κακοποιώντας τους άλλους θα ξεπεράσουν τη δική τους κακοποίηση. Και έρχεται ο καθένας στα σχόλια με έναν απόλυτα χειριστικό τρόπο να βεβηλώνει την ανθρωπιά μας, κουνώντας μας το δάχτυλο γιατί δεν λέμε καλή κουβέντα για τους γονείς, με κίνδυνο να καταλήξουν σε γυροκομεία. Ακούστε, δεν αγαπάς τον τίτλο αλλά τον άνθρωπο. Δεν αγκαλιάζεις ένα χαρτί που σου λέει ποιοι είναι οι γονείς σου, αλλά τους ανθρώπους που σε γέμισαν συναισθήματα. Δεν πορεύεσαι με τα πρέπει αλλά με τα θέλω που ορίζει η ψυχή σου. Δεν είσαι ιδιοκτησία κανενός και δεν καλείσαι να φορτωθείς στην πλάτη αυτούς που επειδή κάποτε ένωσαν ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο, απαιτούν να σε γονατίσουν σε έναν αδύρ που ίσως γυρισμό δεν βρεις. Υπάρχουν κακοποιημένοι άνθρωποι που δεν επέστρεψαν ποτέ στην Ιθάκη τους. Δεν μπήκαν στον κόπο να αναζητήσουν νέους ορίζοντες. Δεν είχαν το κουράγιο να αντικρίσουν μια νέα Ανατολή. Δεν απέμειναν αντοχές να παλέψουν με νύχια και με δόντια διεκδικώντας μια δίκαιη και ευτυχισμένη ζωή. Προτίμησαν να σερματοπλέξουν τη ζωή τους παρά να τρέξουν προς το φως. Και έρχεστε εσείς, ως άλλοι εξεταστές, να μας κρίνετε.
Αν έχετε το κουράγιο, κοιταχτείτε στον καθρέφτη, κάντε ένα ταξίδι στο χτες, ξεκινήστε την αυτοκριτική, ζητήστε τις συγγνώμες που οφείλετε. Ρίξτε δάκρυα φόβου, οργής, χαράς, ελπίδας και τότε πριν ανοίξετε το στόμα σας ή πριν τα δάχτυλά σας αγγίξουν το πληκτρολόγιο, συνδεθείτε με την ανθρωπιά σας και γίνετε άνθρωποι. Αφήστε μας εμάς να υποκλεινόμαστε σε υπέροχους ανθρώπους και άξιους της ζωής και όχι στα πρέπει σας. Σε όσους έχετε κακοποιηθεί από το πρώτο σας περιβάλλον και έχετε οδηγηθεί στα δεσμά της ανεξάρτησης, σας παρακαλώ, λέει Ζακ, να αντιμετωπίσετε τους δαίμονές σας μέσα από την αυτοαγάπη, τον αυτοσεβασμό, τη γνωστική αναδιάρθρωση, την ενεργητική επικοινωνία και ακρόαση, την κριτική ικανότητα, όλους τους αισθητήριους μηχανισμούς που θα σας διδάξει η ψυχοθεραπεία. Δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε ως άλλοθη το παρελθόν, τοποθετώντας το νόμισμα σε όποια όψη σας βολεύει. Δεν πρόκειται για άλλοθη αλλά για βίωμα. Ζητήστε βοήθεια, δεν θα σας πω ψέματα. Θέλει κόπο, ετών, ώστε να βληθούν οι πληγές. Η ψυχή δεν θα ξεχάσει, το μυαλό πάντα θα βρίσκει τα σκοτεινά σοκάκια που του έχτισαν. Μα σας διαβεβαιώ πως είναι πιο ζεστά και πιο γλυκά να βρίσκεσαι στο φως, πιο ξεκούραστα να περιπλανιέσαι στην πεδιάδα ανάμεσα σε υπέροχους ανθρώπους, παρά μονίμως να μάχεσαι δαίμονες και φιάλτες. Οι δειλοί κατηγορούν πάντα και μόνο το χθες. Και εσείς δεν γεννηθήκατε δειλοί, όσο και να σας ήθελα να καταλήξετε έτσι. Μα γενναίοι και υπέρμαχοι της ίδιας της ζωής, σας αφιερώνω τα λόγια του γιατρού Βένι, κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος Γαλήνη του Ηλία Βενέζη. Όλοι με θεωρούν τρελό, πως σε τούτους εδώ τους βραχότοπους δεν θα θύσουν τα τριαντάφυλλα, μα κανείς δεν κατάλαβε πως τα τριαντάφυλλα είναι το πείσμα μου και ένα όνειρο ενάντια στη φθορά και την καθημερινή τριβή. Είναι η πίστη μου για κάτι καλύτερο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τα κοιτάζω κιόλας από τώρα, τις βέργες να μεστώνουν, να φουσκώνουν, να πετούν φρέσκα πράσινα φύλλα, ύστερα να ανοίγουν μάτια και κόμπους και να ξεπετιούνται τα πρώτα μπουμπούκια στη δροσιά. Ζωντανή, καινούρκη, πολύ χρωμή κόσμη, φορτωμένη ομορφιά, άρωμα. Εσύ τι πιστεύεις, θα γίνουν ή όχι? Δώστε στον εαυτό σας την απάντηση, φιλικά πάντα. Και τελειώνει Ζακ, η Ζακ με το αριστερόγραφο. Πάντα θα σας υπενθυμίζω πως οι σκέψεις και τα σχόλια αφορούν όλα τα φύλλα σε όποιον ερωτικό προσανατολισμό και αν ανήκω. Διάλεξε ειδικά αυτό το vlog σήμερα για να διαβάσω αυτό το σχόλιο της Ζακ που πήγε να το γράψει κάτω από ένα βίντεο και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν πολύ μεγάλο, δεν επικολλήθηκε και μου το στείλε με email. Και θέλω να πω, επιστρέφοντας πάλι στην αρχική επιστολή που έγινε αφορμή για αυτό το vlog, πολύ καλά νιώθεις φίλοι ότι είναι υποκριτές οι γονείς σου. Πολύ καλά νιώθεις που δεν χαίρεσαι με το γεγονός ότι η φιλαργυρία τους νίκησε φαινομενικά την ομοφοβία τους. Και καλά κάνεις να μην υποκύπτεις στο να γίνεσαι ένα με αυτούς. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια.